Νίκος Μελέτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Κύριε Μελέτη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακρότες. Ήθελα να σχολιάσουμε λίγο τα αποτελέσματα των εκλογών, να κάνουμε μια έτσι πρόχειρη αποτίμηση, γιατί έρχονται και οι δεύτερες. Και θα ήθελα να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν την ιστορική νίκη, όπως έχουν χαρακτηρίσει οι περισσότεροι συναδελφοί σας την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν θα έλεγα ότι έδειξε ότι ο ημέν Κυριάκος Μητσοτάκης μπόρεσε να διαβάσει την κοινή γνώμη και το τι ήθελε ο ελληνικός λαός, ενώ κάτι αυτό που δεν το πέτυχε, δεν μπόρεσε να το πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας. Και εννοώ ότι φέτος κλείνουμε σχεδόν 13 χρόνια σε κρίσεις. Μία το μνημόνιο, η πανδημία, ο πόλεμος. Ο κόσμος άρχισε να βλέπει σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε τακτική του, όλοι και το είδαμε αυτό, να είναι κοιτάζουμε στο μέλλον, δίνω προοπτική στον κόσμο. Καλύτερες δουλειές, καλύτερη μισθή. Επενδύσεις, ένα καλύτερο κλίμα. Κάτι που έχει ανάγκη ο κόσμος μετά από 13 χρόνια που έχει ταλαιπωρηθεί και υποφέρει. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ μηδένιζε τα πάντα και ως αντιπολίτευση αλλά και στην προεκλογική του περίοδο. Να θυμίσω αυτά τα γκρι βίντεο τα οποία έπαιξαν στην προεκλογική του καμπάνια, που παρουσίαζαν την εικόνα μιας Ελλάδας, η οποία πραγματικά δεν υπάρχει, μια Ελλάδα κατεστραμμένη και ισοπεδωμένη. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το κύμα που υπήρχε το 2010 και έκανε το ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα του 3% να γίνει κυβέρνηση ήταν ένα κύμα το οποίο στηρίχθηκε κυρίως στην οργή, στην απελπισία, στην απογοήτευση. Αυτό το πράγμα συνέχισε με την διδακτική ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύει ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να το δώσει και την συγκλογία τώρα. Μία υποκλοπή στο καλοκαίρι, μία το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, θεωρήθηκαν ότι θα μπορούσαν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά μια οργή και μια απογοήτευση του κόσμου και να βγουν έτσι κυβέρνηση. Τα μηνύματα του ταξί που έστειλε τον τελευταίο καιρό ο κ. Τσίπρας, παγιδευμένος ο ίδιος στην απλή αναλογική την οποία είχε δεσμίσει, δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο τη δουλειά του. Όταν ο κόσμος, ο οποίος, όπως έλεγα, όπως πιστεύω, αναζητεί μια κανονικότητα, όταν ακούει ότι ξέρεις, θα κάνουμε μια κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη. Αν δεν είναι ο Ανδρουλάκης, μπορούμε να κάνουμε τον Βαρουφάκη. Αν μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Ότι ναι, ο Βαρουφάκης λέει για άλλο νόμισμα, αλλά όμως το ίδιο έχει πει και ο Τσακαλώτος. Ότι ο Μέν Κατρούγκαλος λέει ότι θα αυξήσουν τις ασφαλιστικές φορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι αντιφατικά μηνύματα τα οποία ο κόσμος κάποια στιγμή γύρισε την πλάτη, λέγοντας ότι δεν θέλει να γυρίσει στο 2015 με περιπέτειες και με κραματισμούς. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα βουβό κλίμα το οποίο δεν το έπιασαν ούτε και οι δημοσκόποι βεβαίως, αλλά εκφράστηκε στην κάρτα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Ο κόσμος είναι κουρασμένος πια, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ 13 χρόνια, θέλει να κοιτάξει μπροστά. Και αυτό αυτή τη στιγμή του το έδωσε την προοπτική αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και αυτή η μεγάλη διαφορά. Θα ήθελα να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά τα πράγματα. Θέλω να μας πείτε, η Νέα Δημοκρατία παρότι διαχειρίστηκε σε αυτά τα 4 χρόνια ελληνοτουρκικά, υβριδική επίθεση στον Εύρο, προβλήματα στην οικονομία λόγω της ακρίβειας του πολέμου στην Ουκρανία και κορονοϊό, έδειξε ότι δεν μείωσε αλλά αύξησε το ποσοστό της. Θεωρείτε ότι σε όλα αυτά το κομμάτι στο μεταναστευτικό, του μεταναστευτικού, τα εθνικά θέματα και τα εξοπλιστικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο? Έπαιξε, για να πάρουμε τη σειρά, η κυβέρνηση έκανε μια καλή διαχείριση των κρίσεων. Και αυτό αποτυπώθηκε σε εκείνη τη γνώμη. Δηλαδή, ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει εμβόλιο την εποχή που δεν ξέρανε τι γίνεται με την πανδημία, έπαιρνε ένα μήνυμα στο κινητό του και πήγε και έκανε το εμβόλιο. Υπήρχε μια σειρά, μια τάξη. Όταν στην άλλη πλευρά υπήρχε μια αντιφατική κατάσταση στο τι ακριβώς κάνουμε. Με την κρίση της πανδημίας και την οικονομική κρίση. Εννοείται, να μείνουμε λίγο σε αυτό, εννοείται ότι ας πούμε, κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι συμφωνούμε, ενώ ας πούμε, ο Πολάκης άφηνε ένα περιθώριο στο κομμάτι του αντιεμβολιαστικού. Ναι, και εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος του, να γίνω συνήγορος της μιας της άλλης πλευράς, αλλά λέω κάτι πολύ απλό. Ότι ο κόσμος που ήθελε να κάνει εμβόλιο και ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, πήγε και το έκανε με σειρά και τάξη, χωρίς να ταλαιπωρηθεί χωρίς τίποτα. Όταν την άλλη πλευρά έβλεπε ότι η στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά κλείνει το μάτι σαν αντιεμβολιαστικό κίνημα. Μετά κάτι άλλο σημαντικό, που είναι ακόμη πιο σημαντικό, ότι ο Μητσοτάκης σε αυτή την τετραετία εμφανίστηκε περισσότερο σοσιαλιστής από ό,τι ήταν άλλα κόμματα. Δηλαδή τα λεφτά που μοίρασε για να μην μείνει κανένας πίσω, να μην ταλαιπωρηθεί κανένας άνθρωπος περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε, δηλαδή να φτάσει κάτω από τα όρια της φτώχειας,
Όσο μπορούσε να το κάνει το ελληνικό κράτος, το έκανε. Και επωφελήθηκαν πάρα πολλοί επαγγελματίες, μικροί επαγγελματίες, οι οποίοι τα μαγαζιά θα είχαν κλείσει στη διάρκεια της πανδημίας, αν δεν είχαν την επιστρεπτεία και την άλλη στήριξη από το κράτος. Όλα αυτά ο κόσμος τα κατέγραψε στο σκληρό δίσκο και το έβγαλε τώρα. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά, όπως είπε εσύ, η κρίση στον ευρώ ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για έναν πρωθυπουργό, μάλιστα, ο οποίος θεωρείται και κοινοφιλελεύθερος και με χαλαρές απόψεις στα εθνικά θέματα, γιατί έτσι ήταν αποτυπωμένη η συλλογική εικόνα, η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως τον ευρώ αντέδρασε με δυνατό, δυναμικό τρόπο και το ταμείο. Και μετά σε όλη την πορεία του μεταναστευτικού του, είχε χειριστεί με τρόπο άψογο, κατά τη γνώμη μου, διότι γι' αυτό είναι και το αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί οι ροές. Και βλέπαμε το ίδιο διάστημα αυτό η Ελλάδα να αφήσεται μια τρομακτική επίδεση απ' έξω, στην οποία συνηγορούσαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή. Εκεί οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν στην πράξη με διάφορους Ολλανδούς, Φιλανδούς και διάφορους άλλους Σουηδούς, συγγνώμη, ευρωβουλευτές, οι οποίοι συντόνιζαν τις επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας με το αναστατικό. Αυτό η συλλογική η συνείδηση το καταγράφει. Αυτό τώρα μου φέρνεται στη μνήμη και την υπόθεση της Human Rights της εταιρεία, της ΜΚΟ, που έλεγε ναι. Για τους 38 λαθρομετανάστες στον Εύρο. Και αυτά μέσα στο ίδιο σχέδιο. Τώρα βέβαια σε αυτό ήθελα να μείνουμε λίγο. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο έχει αλλάξει την ατζέντα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή ακόμα και στη Δανία που έχουμε σοσιαλδημοκράτες στην κυβέρνηση, είναι πολύ πρακτική και άμεση στα θέματα του μεταναστευτικού. Την ίδια στιγμή, και αυτό θέλω να μας το σχολιάσετε πόσο ρόλο έπαιξε, ο Παπαδημούλης με τους ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα μπλοκάρω ευρωπαϊκά κονδύλια για να μην συνεχιστεί ο φράχτης των ευρώ. Πόσο ρόλο έπαιξε αυτό, τι ρόλο έπαιξε? Έπαιξε σημαντικό ρόλο και υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δηλαδή, πριν από τρεις μέρες από τις εκλογές, βγήκε ένα δημοσίευμα στο New York Times που κατηγορεί την Ελλάδα να κάνει pushbacks γιατί είχε πάρει παιδάκια και τα φόρτωσε σε σκάφος για να τα πάει στα ανοιχτά και να τα αφήσει σε μια βάρκα μαζί με τους γονείς τους για να γυρίσουν στην Τουρκία. Αυτό βεβαίως μένει να αποδειχθεί, γιατί το φίλμα, από ό,τι έχω μάθει εγώ, είναι περίπου 2 ώρες και είναι μια σειρά δύο λεπτών. Κανείς δεν ξέρει τι μοντάζ έχει γίνει και αν είναι τα ίδια πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό δεν βγήκε τυχαία 2 μέρες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα. Βγήκε γιατί βγήκε κατευθείαν η Επίτροπος που είναι η αρμόδια για την μετανάστευση, η οποία καταχέριασε την Ελλάδα, έτσι, και ξεσηκώθηκαν οι ευρωβουλευτές, μαζί με τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, να μιλάνε πάλι για εναντίον της Ελλάδος. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θέλει καταρχήν να οικονομεύσει την παρουσία της Frontex στο Αιγαίο, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική να υπάρχει ευρωπαϊκή κοινωνία. Και ακούγονται τα κονδύλια που είναι στην Ελλάδα για το προσφύγιο. Γιατί θα σου βάλουν όρους. Δηλαδή αυτό το κλίμα δημιουργείται. Ότι κάνει push back στου μεταναστέ, επομένω δεν θα το δώσει. Αυτό το έχει στην πράξη ο κ. Παπαδημούλη. Είναι ένα σχέδιο δηλαδή, συνολικό αυτό εναντίον τη Ελλάδα. Για να μπορέσει να είναι στην πολιτική. Λίγο, κύριε Μελέτη, λίγο σα χάνουμε. Δεν είναι πολύ καλό το σήμα. Αλλά το... Να αλλάξω το ακουστικό. Μήπως δίνει το ακουστικό. Ναι. Ωραία. Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Ωραία. Ναι. Αυτό βέβαια αποτυπώθηκε και νομίζω σε όλο το σκηνικό. Δηλαδή τα αριστερά κόμματα, ακόμα και ο κύριος Βαρουφάκης που όταν ερωτήθηκε στο debate για το τι θα γίνει αν Τούρκικο μάντος πάνε σε μια βραχονισίδα, δεν μπήκε στη Βουλή. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με την Ευρώπη, όπως είπαμε και πιο μπροστά, που έχει αλλάξει πλέον την ατζέντα και δεν τα βλέπει. Δεν βλέπει τις ορολογίες με τίτλους 1980. Εδώ στην Ελλάδα αυτό το ράπισμα, ας πούμε, το οποίο υπέστη η Λίβδινη αριστερά θα δώσει έναυσμα για να ξαναμπούνε τα πράγματα σε μια καινούρια βάση συζήτησης. Εγώ είμαι απεσιόδοξος, διότι αυτές είναι οι ιδεολειπτικές προσεγγίσεις, αυτές οι οποίες είναι στο DNA, δεν αλλάζουν εύκολα. Και το είδαμε ότι και η αλλαγή που έκανε ο κ. Τσίπρας στο debate και μίλησε ότι για συνεντεύξη του μετά, νομίζω, ότι το φράκτη δεν θα τον κρεμίσουμε και θα τον αφήσουμε, αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Δεν μας λέει όμως ποια είναι η λύση του προβλήματος. Και με τη λογική αυτή, όταν καταγγέλλεται και βγαίνει, και ο τύπος, ο φιλικός που στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βγαίνει και καταγγέλλει την Ελλάδα με αφορμή το δημοσίευμα του New York Times, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίληψη συγκεκριμένη. Η αντίληψη των ανοιχτών συνόρων δεν έχει εκλείψει ποτέ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την αριστερά και είναι δυστυχώς αυτό, γιατί θα πρέπει να ρωτήσουν και τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά και τους ανθρώπους που ζουν στα αστικά κέντρα
Και να καταλάβω, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει όποιος πάει να περάσει τα σύνορα να τον δένεις ή να τον σκοτώνεις. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι όπως θα υπάρχει ο φράχτης στο Εύρο, θα υπάρχουν τα σημεία εισόδου που θα μπορεί όποιος ζητάει πραγματικά άσυλο να μπορεί να έρθει εκεί και να κάνει την αίτησή του για άσυλο. Αλλά δεν θα μπορεί η Ελλάδα, το επίσημο ελληνικό κράτος, να συμπράττει ουσιαστικά με τα κυκλώματα του λεμπόρων και να αφήνει ανοιχτά τα σύνορά της, ώστε αυτοί οι τύποι να κονομάνε δισεκατομμύρια σε όλους από τους ανθρώπους που οι οποίοι πεθαίνουν για να φτάσουν μέχρι τα σύνορα τα ελληνικά, για να τους περάσουν μέσα. Διότι ουσιαστικά, αν δεν φυλάς τα σύνορα και δεν υπάρχει τάξη για το ποιος έρχεται και ποιος μπορεί να μπει και να ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, ουσιαστικά λειτουργείς για να βγάζουν τεράστια κέρδη τα κυκλώματα δουλεμπόρων. Είναι ενδεικτικό το ότι σε όλη την Ευρώπη έχει αλλάξει η προσέγγιση στο θέμα του μεταναστευτικού και ακόμα ας πούμε και χώροι όπως η κεντροαριστερά και η σοσιαλδημοκρατία έχει αλλάξει έτσι το ύφος το οποίο προσεγγίζει το θέμα. Φυσικά και βεβαίως εκεί γίνεται και εκ του ασφαλούς η κριτική, όσων κάνουν κριτική στα μέτρα. Γιατί εκεί πέρα, βέβαια, άμα είναι κάποιος στην Φιλανδία ή στη Σουηδία ή στη Βέλγιο, δεν κινδυνεύει τόσο πολύ από προσφυγικές ροές, όπως κινδυνεύει η Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι στο ότι η αριστερά, ας πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, αδυνατεί να διαβάσει αυτό το πράγμα για να δει ότι δεν είναι μόνο. Δεν είναι ακροδεξιός αυτός που μιλάει για το μεταναστευτικό. Είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ούτε μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του δημογραφικού, όπως πιστεύουν μερικοί, με το να ανοίξουμε τα σύνορά μας και να έρθει οποιοδήποτε μέσα. Αντιθέτως, έχουν γίνει κινήσεις και γίνανε κινήσεις. Έχουμε ανάγκη, για παράδειγμα, εργάτες γης. Να γίνουν διακρατικές συμφωνίες, οι οποίοι θα έρχονται οι άνθρωποι εδώ, από χώρες που είναι προβληματικές και έχουν μεγάλη λαθρομετανάστευση, θα έρχονται, θα δουλεύουν και όταν τελειώνει ο χρόνος που είναι η σύμβασή τους αυτή, θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Κύριε Μελέτη, λίγο να δούμε το θέμα της μεσαίας τάξης. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που ανέδειξε και το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τώρα, όπως φαίνεται, είναι και η τάξη η οποία τον τιμώρησε περισσότερο, μια και το 52% από ό,τι είδαμε, ήταν αντίθετο. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, δηλώσεις του τύπου ότι είμαστε σύμφωνοι με τοπικά νομίσματα, όπως έκανε ο Τσακαλώτος και ο κύριος Φίλης αργότερα. Πόσο επηρέασαν την κρίση της μεσαίας τάξης πριν να πάει στην κάλπη? Νομίζω καθοριστικά, λέω ότι είναι πρέπει να δούμε συνδυαστικά όλα αυτά. Μια μεσαία τάξη η οποία επί μνημονίων υπέφερε και διαλύθηκε και βρήκε σανίδα σωτηρίας στις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα ότι θα ασκήσει το μνημόνιο και όλα θα αλλάξουν. Αυτό είδε να διαψεύδεται με τον πανηγυρικό τρόπο και πάμε σε ένα ακόμα μνημόνιο. Είδε την υπερφορολόγηση, είδε τον νόμο Κατρούγκαλος ασφαλιστικό. Λοιπόν, τώρα βλέπει ότι πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη φάση η χώρα. Δεν έχει πια κανένας καμία όρεξη και καμία αντοχή για νέες περιπέτειες και πειραματισμούς. Και αυτό είναι το μήνυμα που έδωσε και η μεσαία τάξη με το αποτέλεσμα το οποίο είδαμε την περασμένη Κυριακή. Θέλει να κοιτάξει μπροστά, να υπάρχει προοπτική για τα μαγαζιά της, για τη δουλειά της, για τη δουλειά των παιδιών τους, για το σχολείο και το πανεπιστήμιο των παιδιών τους. Αυτό ήταν. Να πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Θέλει να γίνει ο νέος πόλος της κεντροαριστεράς. Είχε μια άνοδο της τάξης του 30%. Εγώ όμως θέλω να μας σχολιάσετε κάτι άλλο. Ποια μπορεί να είναι η δυνητική εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ? Θα απορροφήσει κόσμο από την απώλεια, ας πούμε, που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ? Το μεγάλο στίγμα για το ΠΑΣΟΚ τώρα, γιατί ουσιαστικά αυτό πρέπει να μιλάμε για τις εκλογές 25 Ιουνίου, είναι ο πόλεμος μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Νομίζω ότι η μοναδική ευκαιρία που έχει το ΠΑΣΟΚ μετά από τα μνημόνια για τα χρόνια της κρίσης, να μπορέσει να αρθρώσει πολιτικό λόγο, να αρθρώσει επικοδομητικό πολιτικό λόγο και σε αυτές κέρδισε και κάποιους πόντους ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μπήκε στον πειρασμό να κολλήσει το θέμα των υποκλοπών, αλλά θα αντιλαμβάνεται νομίζω πλέον ότι δεν αρκεί αυτό για να προχωρήσει παραπέρα. Πρέπει να εκφράσει και θετικό πολιτικό λόγο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ελπίζει με αλλαγές που θα κάνει, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες και στην καμπάνια του και στη ρητορική του, να μπορέσει να επαναπατρίσει ανθρώπους τους οποίους έχασε, ΠΑΣΟΚ από τα γενοφάσια τους θα λέγαν, έχασε προς τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πιο δύσκολο να απορροφήσει ψήφους, αλλά νομίζω ότι μπορεί από το ΠΑΣΟΚ
να τραβήξει κόσμο πίσω και να αναδειχθεί σε μια ουσιαστική δύναμη αντιπολίτευσης στην επόμενη Βουλή. Η οποία, αν ακόμα πορευτεί ακόμα καλύτερα ο κ. Ανδρουλάκης, θα μπορεί σε μια τετραετία καινούρια θα μπορέσει να ηγεμονεύσει και να κυριαρχήσει στον χώρο της και του αριστεράς. Εκεί που ήταν η θέση του Πασόκ και που είναι η θέση του Πασόκ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαν, ξεκίνησε κίνημα διαμαρτυρίας και έκφρασης οργής του κόσμου, έγινε 30%, έγινε κυβέρνηση, όμως δεν μπόρεσε ο κ. Τσίπρας, δεν μπόρεσε το 2019 και μετά να παρουσιάσει τις αλλαγές εκείνες που θα έκαναν το κόμμα του πραγματικά μια δύναμη σοσιαλδημοκρατική, μια δύναμη που θα καλύπτει το αριστερά και το κέντρο όμως. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια κατάρρευση μεγαλύτερη των 10 μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται, είχε μια άνοδο από το 8,5 στο 11,5 περίπου. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν βγήκε στην ηγεσία του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει 18. Αυτά, λαμβάνοντας υπόψη, θεωρείτε ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη ή θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ με τέτοια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι η ίδια δεξαμενή ιδεολογική, να έχει απορροφήσει περισσότερο κόσμο? Θα έπρεπε, αλλά είπα, όπως έλεγα και πριν, ότι ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λάθος. Πήγε μονοθεματικά την αντιπολίτευσή του με το θέμα των υποκλοπών. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη δημοκρατία, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για ένα μεγάλο κύκλο ανθρώπων που ασχολούμαστε και δημοσιολογούμε. Αλλά από ό,τι φάνηκε, τον κόσμο δεν τον άγγιζε αυτό το πράγμα. Τον άγγιζε περισσότερο η τσέπη του και η προοπτική του. Αυτό πρέπει να δει και ο Σανδρουλάκης, γιατί και ο Ανδρέας ο Πατρός, μην κάνουμε συγκρίσεις βεβαίως, αλλά λέω, απευθύνθηκε στη μεσαία τάξη, απευθύνθηκε στη τσέπη του Έλληνα και στο θυμικό του Έλληνα. Πρέπει να αλλάξει τακτική για να μπορέσει να κυριαρχήσει στον χώρο αυτό. Πρέπει να δείξει ότι είναι πραγματικά δύναμη που μπορεί να είναι και κυβερνητική. Τώρα βεβαίως, εντάξει, έχει το πρόβλημα ο κ. Ανδρουλάκης ότι κάνει το σταυρό του που βγήκε με τόση διαφορά ο κ. Μητσοτάκης και δεν θα υπάρχει κάποια πίεση για συνεργασία. Γιατί το μόνο που δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή είναι να πιεστεί, να πιεζόταν για να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι βεβαίως που δεν υπάρχει στον ορίζοντα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κάνει μια ισχυρή αντιπολίτευση το επόμενο διάστημα και εκεί να δείξει αν μπορεί να κυριαρχήσει στον κεντροαριστερό χώρο. Τελευταία ερώτηση και θέλουμε να κλείσουμε με αυτό. Επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε θέμα ηγεσίας. Έχουμε δύο, να μου τα απαντήσετε έτσι συγκεντρωτικά. Αν τεθεί θέμα ηγεσίας, γιατί νομίζω ότι έχει προεξοφληθεί λίγο το αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου στις επόμενες εκλογές, που θα συζητάμε για το τι αντιπολίτευση θα έχουμε, όχι τη κυβέρνηση, και αν δείτε στη μεταβατική φάση αυτή μέχρι τις επόμενες εκλογές να έχουμε φυγόκεντρες στάσεις. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν φυγόκεντρες στάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα τέτοιο διανυρό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι όλοι τώρα έχουν βάλει το κεφάλι κάτω, γιατί ξέρουν ότι 25 Ιουνίου μπορεί να είναι δραματική για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί να δώσει και μια ανάσα ζωής, δηλαδή με διατήρηση, με μικρή αύξηση των ποσοστών. Θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα ζωή στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αρχηγός, ο οποίος δημιούργησε το κόμμα αυτό, ουσιαστικά. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ εύκολα πώς αυτό το κόμμα θα μείνει ενωμένο με μια άλλη ηγεσία. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν αναδείχθηκε κάποια ηγετική φυσιογνωμία δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Λειτουργούν τα κόμματα, το κόμμα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο. Δεν υπάρχει κάποια προσωπικότητα που μπορεί να τραβήξει το κάρο αυτό μπροστά. Επομένως, όσο καιρό θα μένει ο κύριος Τσίπρας, θα είναι μεν το στοιχείο εκείνο που ενώνει το κόμμα. Από την άλλη μεριά, θα είναι και αυτό το οποίο δημιουργεί τις διαλυτικές τάσεις. Και αυτή είναι η μεγάλη τιμωρία του ΣΥΡΙΖΑ από το διαφορά των 20 μονάδων και την κατάρρευση είναι αυτή ακριβώς. Ότι έχει ανάγκη τον ηγέτη του για να τους κρατάει ενωμένους, αλλά είναι αυτός που δεν μπορεί να τους δώσει πια προοπτική επανόδου και επιστροφής. Κύριε Μελέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και την ανάλυση σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.